Κύριε Κουβέλη, νομίζω ότι θέλετε να σχολιάσετε πάνω στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, στο θέμα των αγωγών, επειδή είχα τη χαρά να ασχοληθώ πάρα πολύ κατά τη καταρχήν να συμφωνήσω με τον κύριο Παρσένο ότι το θέμα των αγωγών του φυσικού αερίου είναι τεράστιας γεωστρατηγικής και οικονομικής σημασίας για την Ελλάδα. Ο ITGI μέσα στην περίοδο αυτή έχει πάρει πολύ τα πάνω του, να το πω έτσι απλά, γιατί ακριβώς σε σύγκριση με τον Ναμπούκο είναι ένα έργο που έχει πολύ μεγαλύτερη οριμότητα και τεχνική και θεσμική με τις διακρατικές συμφωνίες, αλλά έχει και το πλεονέκτημα ότι είναι ένα εφικτό έργο, ακριβώς γιατί έχει μικρότερες ποσότητες από τον Ναμπούκο και μέχρι να εξασφαλιστούν οι νέες ποσότητες από το δεύτερο κοίτασμα στο Αζερμπαϊτζάν κλπ. Είναι μια εγγυημένη τοποθέτηση. Εκεί που δεν θα συμφωνήσω είναι ότι ο ITGI και ο TAP δεν έχουν την ίδια σημασία και βαρύτητα για την Ελλάδα. Ο ITGI είναι το έργο που ενδιαφέρει την Ελλάδα γιατί οποιαδήποτε άλλη χάραξη εκτός Ελλάδας από Ελλάδα προς Ιταλία έχει γεωστρατηγικά προβλήματα, τα ανέφερε και ο Υφυπουργός ο κ. Μανιάτης. Παρ' όλα αυτά νομίζω και το είχα προτείνει ότι μια συνεργασία ανάμεσα σε αυτά τα δύο έργα ώστε οι κάθετοι άξονες που βγαίνουν εκτός του IGB προς τη Βουλγαρία και προς Σκόπια και προς Αλβανία και από εκεί να γίνει όδευση προς την κεντρική Ευρώπη είναι ένα έργο το οποίο συμφέρει και τον TAP και την Ελλάδα και τον ITGI και κυρίως συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάχνει να εξασφαλίσει μια ενεργειακά πεινασμένη περιοχή με πόρους ενεργειακούς. Άρα νομίζω ότι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και με την αναβάθμιση της και πιθανώς με έναν άλλο σταθμό στη Βόρεια Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει και μπορεί να το κάνει να γίνει αυτό το gas hub, ο ενεργειακός κόμβος για τους υδρογονάνθρακες, ειδικά για το φυσικό αέριο, που πολύ σωστά λέει ο κ. Παρσένος, όπως το είχε πει και ένας συνομιλητής μου σε κάποιο πάνελ παλιότερα, το φυσικό αέριο είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος. Έχω μία πληροφορία, νομίζω δεν έχει γραφεί, ίσως να είναι αποκλειστική. Και να τη ρωτήσω και σε εσάς και στον κύριο Παπαρσένο, όπως ξέρετε υπάρχει μία θετικά εξελισσόμενη Έλληνο-Ισραηλινή συνεργασία. Τελικά ανεκάλυψα τελείως τυχαίως ότι πριν από πολύ λίγο καιρό, πριν από ούτε δύο εβδομάδες τρεις και εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ και εκπρόσωποι του Ομίλου Μυτιληναίου βρεθήκαν στο Ισραήλ επιδιώκοντας αμφότεροι να εξασφαλίσουν κάποιο μέρος, κάποια συμφωνία από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα που έχουν ανεβρεθεί εκεί. Και ρωτώ, έχετε γνώση, είναι όντως έτσι? Σαν πολιτικός είναι πιο εύκολο να το σχολιάσω. Καταρχήν για την συνεργασία με το Ισραήλ, εγώ αυτό που πάντα λέω είναι ότι θέλει προσοχή, θέλει μικρά βήματα και κυρίως δεν θέλει μεγάλες κουβέντες. Είναι προφανές ότι μετά τις ανακοινώσεις που γίνανε από το Ισραήλ για το κοίτασμα Λεβιάθαν, που ήταν πολύ μεγαλειώδης, θα υπάρξει ενδιαφέρον και θα υπάρξει και από Έλληνες επιχειρηματίες και καλά θα κάνουν και από το ελληνικό κράτος και χαίρομαι που θα υπάρξει η επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Όμως θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η οποία είναι εντός των ημερών, από ότι είναι πολύ έτσι. Όμως θέλει πολύ προσοχή, γιατί δεν έχουν αλλάξει αμέσως τα δεδομένα. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, και αυτό σας το λέω έγκυρα και με τα λόγω γνώσεως, ότι οποιαδήποτε εκμετάλλευση ενός τέτοιου κοιτάσματος δεν θα ξεκινήσει τουλάχιστον πριν να περάσουν 10 με 15 χρόνια. Έτσι, αν σκεφτεί κανείς ότι το δεύτερο κοίτασμα, το Σάχτενις 2 στο Αζερβαϊτζάν, όπου η τεχνολογία είναι δίπλα, είναι δική τους και δεν έχουν και τα διπλωματικά και διεθνούς ένομης τάξης θέματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, ήδη προχωράει και έχει ένα βάθος χρόνου 4-5 και παραπάνω ετών. Άρα, ναι, καλά κάνουμε και το παρακολουθούμε, δεν θα γίνει αύριο. Δεν θα γίνει αύριο και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Εγώ θα έχω μια διαφορετική θέση από τον κύριο Υπουργό. Τέτοια έργα μπορεί να υλοποιηθούν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, ίσως σε 5-6 χρόνια, αρκεί να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση. Και βέβαια τα μέρη τα οποία θα συνεργαστούν για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων και την δημιουργία βέβαια είτε ενός αγωγού φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα συνδέσει εκείνη την περιοχή με την Ελλάδα και μετά με την Ευρώπη, ή να φτιαχτεί μια μονάδα υγροποίησης του φυσικού αερίου, το οποίο βέβαια θα μεταφέρεται μετά σε μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου για επανεροποίηση, μπορεί να γίνουν πολύ πιο γρήγορα.
Βέβαια, εκεί, στην περίπτωση του... Πρώτα απ' όλα είναι θετικό το ότι υπάρχουν αυτές οι επαφές, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός. Ναι, και οι Ισραηλινοί λένε ότι έχουν... Ναι, πρέπει ότι να σας πω ότι υπήρξε και επίσκεψη εδώ. Ήρθαν και είδανε την εγκατάσταση της Ρεβιθούσας, ήρθαν και είδανε το κέντρο ελέγχου φυσικού αερίου στο Πάτημα. Έμειναν πραγματικά ενθουσιασμένοι, γιατί πρέπει να σας πω, και πάρα πολλοί δεν το ξέρουν, ότι στη χώρα μας έχουμε φτιάξει κάποια βιομηχανικά διαμάντια. Ένα από αυτά είναι η Ρεβιθούσα. Πολλοί πιθανώς να μην την έχουν επισκεφθεί, αλλά είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα πώς μπορέσαμε οι Έλληνες εμείς, βράχους, γιατί η Ρεβιθούσα είναι ένα μικρό νησάκι, τους βράχους να τους μετατρέψουμε σε μια πηγή χρυσού για τη χώρα μας. Και ενδεχομένως στο μέλλον για όλα τα Βαλκάνια και για όλη την Ανατολική Ευρώπη. Άρα μείναν ευχαριστημένοι με αυτό που είδανε. Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία τι ποσότητες θα μείνουν διαθέσιμες για εξαγωγή από το Ισραήλ, και ταυτόχρονα έχει μεγάλη σημασία να είναι επιτυχής η προσπάθεια της Κύπρου σε παρακείμενο κοίτασμα, το οποίο μπορεί να δώσει βέβαια πολύ μεγαλύτερες ποσότητες διαθέσιμες για εξαγωγή από εκείνη την περιοχή προς την Ευρώπη, και βέβαια η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα επωφεληθεί. Άρα και η Ρεβιθούσα σε μια τέτοια περίπτωση, αν βέβαια δεν γίνει αγωγός, αλλά αν γίνει, επιδιωχθεί να υπάρξει μια χρησιμοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεν θα φάνει. Θα πρέπει δηλαδή σαν χώρα, επειδή είμαστε τόσο κοντά, να σκεφτούμε να φτιάξουμε και άλλες μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου για αεροποίηση. Ναι. Ήθελα με την ευκαιρία, γιατί μιλάμε για μια γεωπολιτική περιοχή που είναι πολύ σημαντική, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του φυσικού αερίου στην περιοχή. Άκουσα πριν με μεγάλη χαρά και τον αναπληρωτή, το σύμβουλο της ΔΕΗ, που μίλησε για το Smart Grid, για το δίκτυο Smart Grid, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό σαν επένδυση για την Ελλάδα, γιατί σημαίνει εξοικονόμηση, επένδυση πολύ μεγάλη, αλλά και κέρδος στον καταναλωτή. Και επίσης άκουσα με μεγάλη χαρά τον φίλο μου, υφυπουργό, τον Γιάννη Μανιάτη, να μιλάει για τη διασύνδεση των νησιών. Αυτά είναι δύο κομμάτια της εικόνας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις επενδύσεις και για την ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλω να προσθέσω ένα ακόμα τομέα στον οποίο είχαμε δουλέψει πολύ και πιστεύω και θα επιμείνω ότι η Ελλάδα πρέπει να τον διεκδικεί, που είναι οι διασυνδέσεις έξω από τα ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα είναι η διασύνδεση προς τη Βόρεια Αφρική. Είχα τη χαρά να κάνω πολλές συνομιλίες με την Αιγυπτιακή πλευρά και παλιότερα με τη Λιβική, που πρέπει να συνεχιστούν όταν υπάρξουν οι δυνατότητες, όταν υπάρξει πάλι δυνατότητα πολιτικής σταθερότητας εκεί. Γιατί ακριβώς επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και από ευρωπαϊκές χώρες, θυμίζω τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε και του κυρίου Σμιτ για το θέμα της παροχής ενέργειας. Ξέρετε, η ενέργεια που θέλει η Ευρώπη δεν είναι μόνο η ενέργεια που μπορεί να παράξει η Ελλάδα. Είναι και το να μπορέσουμε να γίνουμε εμείς αυτό που λέω ένα super highway, ένας υπεραυτοκινητόδρομος ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας, γιατί αυτό το κομμάτι της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, έχει μία μαύρη τρύπα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Οι επενδύσεις για τις οποίες μιλάμε είναι της τάξης κάποιων, ίσως είναι υπερβολικό να πω δεκάδων, αλλά τουλάχιστον 10 δις είναι. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο εντός Ελλάδας, και μάλιστα μετά τη διασύνδεση των νησιών μπορούμε με ασφάλεια και για εθνικούς λόγους να πάμε και προς τα ανατολικά, προς την Τουρκία δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε, να πολλαπλασιάσουμε τη δυνατότητα αποδοχής περισσότερων ανανεώσιμων ενέργειας. Ξεφεύγουμε από το 20%, μπορούμε να φτάσουμε το 50% και παραπάνω, αλλά κυρίως έχουμε εξασφαλίσει ενεργειακή αυτοτέλεια για την Ελλάδα, λόγω της διέλευσης, πολύ σημαντικές επενδύσεις. Και βέβαια όλοι ξέρουν ότι όποιος μένει δίπλα στο ποτάμι έχει φθηνότερο νερό. Έτσι. Θέλετε ένα σχόλιο, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν, ένα σχόλιο για αυτό που είπατε. Αν είναι εξαγώγημο προϊόν χωρίς συσκευασία, σαφώς είναι εξαγώγημο. Η συσκευασία υπάρχει, είναι καλώδιο. Το είπε εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται. Απλώς λίγο σε επίλυση εδώ που είπε ο κ. Ζαχιώτης. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ενεργειακός τομέας για την Ελλάδα είναι ένα στρατηγικό τομέα ανάπτυξης χωρίς που λένε. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
πρώτον τη γεωγραφική θέση και δεύτερον τις δυνατότητες σε ΑΠΕ, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί πραγματικά να γίνει ένας τομέας εξίσου σημαντικός με τον τομέα του τουρισμού για την ελληνική οικονομία και μάλιστα συμβατός, όχι ασύμβατος. Αυτό όμως που έχει σημασία, γιατί ξέρετε, συγκριτικό πλεονέκτημα, αν το πάρουμε στον τομέα του πετρελαίου, το συζητούσα χθες με ένα φίλο που είναι κιόλας εδώ, θα είναι πάντα ευκολότερο και φθηνότερο να παράξει κανείς ένα βαρέλι πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή παρά στη Βόρεια Θάλασσα. Ασφαλώς. Αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει αυτό το πλεονέκτημα στη ΣΑΠΕ και στη γεωγραφική θέση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά τι έχει σημασία να καταλάβουμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Όχι να δούμε μόνο πώς το χ μικρό δίκτυο ή το χ διαδικασία. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα δύο πλεονεκτήματα για να γίνει κόμβος προσέλκυσης επενδύσεων και πολύ σημαντικών υποδομών και στη συνέχεια πάνω σε αυτό να ρυθμίσουμε όλα τα υπόλοιπα.